Καλησπέρα. Εκ μέρους της Επιστημονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Συμμαθίας, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την ΕΛΜΕΗ Μαθίας, τον Σύλλογο Μέλλων Ατόμων με Αυτισμό ΜΑΜΑ, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέρειας, την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας Φύλων Δήμου Βέρειας, την κυρία Τζίμα. Μας βοήθησε πάρα πολύ για να πραγματοποιηθεί αυτή η δράση. Τη Φεμινιστική Οργάνωση Κιλοτίνα, αλλά κυρίως εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα την ημέρα για την εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών. Κανονικά, στον πολιτισμένο κόσμο μας, τον κόσμο της τυπικά θεσμοθετημένης ισότητας των φύλων, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ημέρα, ούτε εμείς να είμαστε σήμερα εδώ. Υποτιθέμενη ισότητα όμως και το ένα φωνικό γυναίκας να διαδέχεται το άλλο. Για να μην μιλήσουμε για την κακοποίηση, σωματική και ψυχική, την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, την πολλαπλή και συνεχιζόμενη στους αιώνες θυματοποίηση της γυναίκας. Και έτσι, εν έτη 2021, μαζευτήκαμε εδώ για να σπάσουμε τη σιωπή, να φωνάξουμε «φτάνει πια», όχι άλλο, σε αυτή τη βία που ακόμη αποτελεί τη μοίρα εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας. Βία απρόκλητη, κόντρα σε όσα μας δίδαξαν τόσα χρόνια. Όχι, δεν είναι το βάψιμο, δεν είναι το χρώμα των μαλλιών ή το στυλ των μαλλιών μας, δεν είναι το χρώμα των νυχιών μας, δεν είναι το χρώμα των χιλιών μας, δεν είναι ο τρόπος που κοιτάμε, που μιλάμε, που γελάμε ή σιωπαίνουμε. Είναι η νοοτροπία του ισχυρού, του «είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω», η κουλτούρα του κατακτητή που έχει ποτίσει τα κύτταρα ανδρών και γυναικών. Είναι η κουλτούρα του βιασμού, που δεν κάνει ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. Γι' αυτό είναι χρέος μας, όχι μόνο σαν γυναίκες, μητέρες και καθηγήτριες, αλλά σαν άνθρωποι, πάνω απ' όλα, να τις σταματήσουμε. Συμπαραστεκόμαστε στις γυναίκες που υποφέρουν. Δεν ξεχνάμε όσες χάθηκαν άδικα, πρόωρα και βάναυσα, και ποτέ δεν θα εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Ούτε ο κόσμος θα μάθει τι θα μπορούσαν εκείνες να κάνουν γι' αυτόν, αν και πόσο θα μπορούσαν να τον βελτιώσουν. Είμαστε εδώ για αυτές, αλλά και για μας, για τα παιδιά μας ανεξαρτήτου φίλου, που θέλουμε να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο που δεν θα κατατάσσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες βάσει του φίλου, του χρώματος, της σεξουαλικής ταυτότητας, της οικονομικής επιφάνειας ή των επιδόσεων. Είμαστε εδώ για έναν κόσμο που δεν θα ανέχεται την έμφυλη βία, για έναν κόσμο καλύτερο, συμπεριληπτικό, πιο ευαίσθητο και γιατί όχι, πιο θηλυκό. Ευχαριστώ. Καλώ τώρα την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, την κυρία Χαράξουριστου, φίλη και συνάδελφο, να προστείλει και αυτή ένα σύντομο χαιρετισμό. Γεια σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σας απόψε, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλες, λείπουν οι δολοφονημένες. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, ημέρα φεμινιστικής κινητοποίησης και δράσης και την εξάλληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, ημέρα μνήμης για όσες δολοφονήθηκαν και απουσιάζουν, αγωνιζόμαστε από κοινού με όλες τις γυναίκες και πληγόντες που έχουν βιώσει έμφυλη βία, ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα, τάξη, θρησκεία, πολιτισμικά, γλωσσικά ή και άλλα χαρακτηριστικά. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις φεμινιστικές και γυναικείες οργανώσεις και συλλογικότητες και διεκδικούμε μαχητικά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας και το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση, σεξισμό, φόβο, απειλές, βιασμούς, γυναικοκτονίες. Διεκδικούμε το δικαίωμα σε μια ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, στην αυτονομία, στον αυτοπροσδιορισμό και στην ελευθερία μας να αποφασίζουμε εμείς αυτές τις αγαπητές πάντα και παντού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στον πολιτικό στίβο, στο συνδικαλισμό, στην τέχνη, στις προσωπικές σχέσεις. Ζητάμε νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας εφόσον ο ισχύον ποινικός κώδικας δεν καλύπτει την έμφυλη και κοινωνική διάσταση του φαινομένου, τις διακρίσεις, την ανισότητα και την ανισορροπία δύναμης που αποτελούν δομικά στοιχεία των γυναικοκτονιών. Ζητάμε πρόληψη και προστασία από την έμφυλη κακοποίηση και βία όλων των γυναικών και θηλυκοτήτων από μέρους της πολιτείας, ιδίως των πιο ευάλωτων, χωρίς διακρίσεις. Ζητάμε διασφάλιση ότι οι αρμόδιες κρατικές αρχές, αστυνομία, δικαστικές αρχές, ιατροδικαστικό προσωπικό, στελέχη κρονιακών και κοινωνικών δομών,
θα εφαρμόζουν τους ισχύοντες νόμους και θα σέβονται και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων που είναι επιζώσεις και επιζώντες της έμφυλης βίας. Ζητάμε επίσης ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των γυναικών θηλυκοτήτων στις υποστηρικτικές δομές, γραμμή ΣΟΣ, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας, με ειδικά μέτρα για τα άτομα με προσφυγικό μεταναστευτικό προφίλ και διασφάλιση της βιωσιμότητας του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων με επαρκείς και σταθερούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Θέλουμε επέκταση και ενίσχυση του δικτύου δομών λόγω των αυξανόμενων αναγκών καθημερινά. Ζητάμε θεσμοθέτηση και ένταξη συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Απόσυρση των νόμων που σχετικοποιούν, υπονομεύουν ή θέτουν σε διακινδύνευση τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών ή τις εγκλωβίζουν σε ανισότιμους ρόλους. Παραδείγματος χάρη του νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ή του νόμου που καθιστά το ΣΕΠΑ ανεξάρτητη αρχή και δεν διασφαλίζει στην πράξη τα δικαιώματα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ή των άρθρων του ποινικού κώδικα που βάλουν κατά της προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας, που επιλέγουν τη δικαστική οδό κτλ. Ενίσχυση των φεμινιστικών οργανώσεων που υποστηρίζουν επιζώσεις έμφυλης βίας με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών της έμφυλης βίας. Η ΕΛΜΕΗ Μαθείας σήμερα ενώνει τη φωνή της με την Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Συμμαθείας, το Σύλλογο ΜΑΜΑ, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Μαθείας, τη Φεμινιστική Συλλογικότητα Κιλοτίνα, αλλά και κάθε άλλη οργάνωση και συλλογικότητα που στην Ελλάδα σήμερα αγωνίζεται, ώστε την επόμενη φορά να είμαστε όλες εδώ και να μην λείπει καμιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ από την Κιλοτίνα, την εκπρόσωπο. Καλησπέρα. Μαντή. Η 25η Νοέμβρη καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών προς τιμή των αδερφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι τρεις εκ των τεσσάρων αδερφών βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν το 1960 από τον δικτάτορα Ραφαέλ Τουρίχιο, τον οποίο επιπολέμησαν ως το τέλος της ζωής τους. Αποτελεί λοιπόν ημέρα μνήμης για όλες τις θηλυκότητες που έπεσαν θύματα της πατριαρχίας που δολοφονεί και ταυτόχρονα υπενθύμηση σε όλα μας ότι καμιά δεν είναι μόνη απέναντι στην πανδημία της έμφυλης βίας. Η έμφυλη βία συναντάται σε πολλές μορφές. Από την ενδοοικογενειακή βία, σωματική, λεκτική, ψυχολογική, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, το stalking, τους βιασμούς, το trafficking, τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, μέχρι τη γυναικοκτονία, στοιχιώνει τα σπίτια μας, τη δουλειά μας, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τη νυχτερινή μας έξοδο, τον δρόμο για το σπίτι. Την ίδια στιγμή, στα δικαστήρια μας ρωτάνε τι φορούσαμε όταν βιαστήκαμε. Η αστυνομία μας προτρέπει να γυρίσουμε σπίτια μας και να ηρεμήσουμε. Το κράτος νομιμοποιεί τη βία και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις των εκπροσώπων της ένωμης τάξης. Η λεγόμενη κοινή γνώμη μας κατηγορεί ότι αργήσαμε να μιλήσουμε για τα τραύματά μας. Και η Εκκλησία, της οποίας τόσο τα διοικητικά όσο και τα τιμητικά αξιώματα κατέχουν αποκλειστικά άντρες, ανοίγει τους κόλπους της και προσκαλεί τους εκπροσώπους του κράτους να μας νομοθετήσουν μαζί σε σχέση με τις μήτρες μας. Στην Ελλάδα του 2021, όπου ήδη μετράμε κατακόρυφη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και βιασμούς, εκατοντάδες σελίδες διαδικτυακής εκδικητικής πορνογραφίας, μία ξεκάθαρη παραβίαση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης με την νομοθεσία για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια και 13 γυναικοκτονίες, συνεχίζουμε να ακούμε ότι ο φεμινισμός δεν είναι επίκαιρος. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αριθμούς. Στην Ελλάδα καταγγέλλονται περίπου 200 βιασμοί το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ελλάς, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 5.000. Λιγότεροι από το 1/3 των ανδρών που κατηγορούνται για βιασμό τελικά φυλακίζονται. Το 32% των Ελλήνων και των Ελληνίδων θεωρούν το βιασμό δικαιολογημένο κάτω από ορισμένες συνθήκες. Μία στις δύο δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως διαπράττεται από το σύζυγο ή το σύντροφό της. Πάνω από το 30% των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίως
βιώνουν σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οι γυναίκες 15 έως 44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο ή τροχαίο ατύχημα. 387 τρανς άτομα δολοφονήθηκαν τη χρονιά 2019-2020 και η ομοφιλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί έγκλημα σε 70 χώρες του κόσμου. Μέσα στους παραπάνω αριθμούς κλείνονται οι ίδιες εμπειρίες μας, οι δολοφονημένες αδερφές μας, κάθε γυναίκα που φοβήθηκε, που άντεξε, που σώπασε ή μίλησε. Για τους τοκοποιητές και τους γυναικοκτόνους ανοίγονται καθημερινά πόρτες και παράθυρα. Η οργή μας λοιπόν για τους κρατικούς θεσμούς και όσους καλύπτουν αυτά που τα στόματα και τα σώματά μας αποκαλύπτουν είναι αυτή που θα γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Για να μην δούμε καμία Καρολάιν, Γαριφαλιά, καμία άλλη Ελένη δολοφονημένη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ φωνάζοντας πως καμιά δεν είναι μόνη. Μέχρι ο φόβος να αλλάξει στρατόπεδο. Μέχρι να μην χρειάζεται να περπατάμε με τα κλειδιά περασμένα στα δαχτυλά μας. Μέχρι η ισότητα να σταματήσει να αποτελεί ζητούμενο, αλλά να καταστεί και εκτιμένο. Μόλις ήρθε μαζί μας η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας Φίλων Δήμου Βέρειας, κυρία Τζίμα, και την καλώ να κάνει και αυτή ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Συγχαρητήρια στο Σύνδεσμο Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία φυσικά γίνεται σε συνεργασία τόσο με την ΕΛΜΕΗ Μαθίας, με το Σύλλογο Μαμά, με την Φεμινιστική Οργάνωση Χιλωτίνα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Βέρειας. Σήμερα, 25 Νοέμβρη, είναι μια μέρα που επαιτειακά μιλάμε βέβαια για το ειδικοποίηση, για τη βία κατά των γυναικών, αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μιλάμε για αυτό το φαινόμενο κάθε 25 του Νοέμβρη. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει πολλές γυναίκες ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, οικονομικής και κοινωνικής θέσης. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο μπορεί εν δυνάμει να ακουμπήσει όλους μας, είτε αυτό είναι ψυχολογική, είτε σωματική, είτε λεκτική βία. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις, τις δράσεις, να σηκώσουμε από τον καναπέ, να κινητοποιήσουμε όσες περισσότερες γυναίκες βιώνουν ένα από αυτά τα φαινόμενα, να μιλήσουν, να αποταθούν στους κατάλληλους φορείς και να νιώσουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει δρόμος χωρίς γυρισμό, αλλά υπάρχουν δυνατότητες να πουν το πρόβλημά τους και να βρουν λύσεις σε αυτό, νομίζω ότι κάτι θα έχουμε πετύχει. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε ξανά στις 25 του Νοέμβρη, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία ήταν πιο ανεβασμένα το τελευταίο διάστημα λόγω και του κορονοϊού και του εγκλεισμού, να μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερα την επόμενη φορά και ότι κάτι καταφέραμε μέσα από αυτές τις συλλογικές δράσεις. Ευχαριστώ.
Φωτεινή. Κική. Ελένη το Παλούδι. Μόνικα. Αδαμαντία. Κλειό. Σταυρούλα. Καλησπέρα από τη μέρη με ατόμων με αυτισμό. Ήρθαμε και εμείς σήμερα μαζί με τα παιδιά μας να δώσουμε το δικό μας μήνυμα, μιας και οι γυναίκες, οι κοπέλες, οι έφηβες με αναπηρία, με αυτισμό, είναι και αυτές πρωταγωνίστριες ανομολόγητων γραμμάτων, που πάντα σοκάρουν την κοινή γνώμη και δοκιμάζουν την ηθική, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας. Χρέος μας είναι σε όλη αυτή την κοινωνική μάστιγα τη βία απέναντι στη γυναίκα, με οποιαδήποτε μορφή είναι αυτή, εμείς να αντιδράσουμε, να σπάσουμε τη σιωπή, γιατί τα παιδιά μας, η γυναίκα με αυτισμό, πολλές φορές δεν έχει φωνή να μιλήσει, γιατί στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι άτομα τα οποία δεν έχουν άμυνες. Δεν επιτίθενται, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν φωνή. Είμαστε λοιπόν εμείς η φωνή τους και είναι χρέος μας, εμείς, να δείξουμε μηδενική ενοχή. Σπάμε λοιπόν όλοι μαζί τη σιωπή, ακούμε με τα μάτια μας. Σήμερα μαζί μας να σας μιλήσει, να πει ένα δικό μας μήνυμα από το σύλλογό μας, είναι το ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας και η επιστημονική μας σύμβουλος, κυρία Αναγνώστου Ειρήνη, σχολική ψυχολόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Χαίρομαι που βλέπω κάποια άτομα, αλλά μετά από πολλά χρόνια σε αυτούς τους τομείς, χαίρομαι που βλέπω έστω και κάποιους άντρες. Ο αγώνας δεν είναι μόνο γυναικείος, δεν είναι μόνο θηλυκός. Όλοι μαζί χρειάζεται να αγωνιστούμε. Γι' αυτό ευχαριστώ κυρίως τους άντρες που έχουν πολλές φορές σε μια μικρή κοινωνία την τόλμη να σταθούν δίπλα μας. Οι παγκόσμιες ημέρες δεν είναι ημέρες γιορτής. Είναι ημέρες σκέψης, ερωτημάτων, αλληλεγγύη, συνεργασία, πόνου. Η επιθετικότητα, η βία δεν είναι πάντα κραυγαλαία. Είναι πολλές φορές σοπηλή. Και γι' αυτό στεκόμαστε και εμείς εδώ μαζί με όλες τις άλλες τις ομάδες και ενώσεις να περάσουμε το δικό μας μήνυμα για τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας εφήβους, τις δικές μας νέες και νέους. Σαφώς ξέρουμε όλοι ότι η βία δεν κάνει καμία διάκριση σε ποιον, πού και πότε θα πραγματοποιηθεί. Απλώς συμβαίνει. Η βία στα άτομα με αναπηρίες, κυρίως στη χώρα μας, συμβαίνει συχνά. Πιο συχνά από τι θέλουμε να παραδεχτούμε ως κοινωνία, ως άνθρωποι, ως ανθρωπότητα. Συνήθως βέβαια εκφράζεται από τα θύματα σοπηλά. Στη χώρα μας μέχρι και σήμερα δεν την καταγράφουμε, ούτε μεθοδικά, ούτε με την σοβαρότητα που απαιτεί το φαινόμενο. Τη βία δεν την παρατηρούμε όσο χρειάζεται. Είναι καιρός όλοι να μάθουμε στα παιδιά μας, στους συζύγους, στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, την επιθετικότητα και την βία να την ακούμε και με τα μάτια μας, όχι μόνο με τα αυτιά. Αν δεν παρατηρήσουμε πολύ σύντομα τη βία οπτικά, έχουμε ήδη χάσει πάρα πολλά θύματα. Δεν είμαστε εδώ για την καθολική εξάλληψη της βίας. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Είμαι πολύ μεγάλη για να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Σαφώς όμως είμαστε όλοι εδώ και χρειάζεται να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα ο ένας με τον άλλον για να γίνουμε μία γροθιά με απότηρο σκοπό και αυτό μπορούμε να το κάνουμε.
να μειώσουμε την ποσότητα και την ένταση των κρουσμάτων βίας. Αγαπητοί φίλοι, τα όσα είπαμε απόψε αφορά όλους μας, μικρούς, μεγάλους, γυναίκες, άνδρες, κοινωνίες, θεσμούς. Αν δεν γίνουμε μία γροθιά, του χρόνου που θα είμαστε εδώ, δεν θα έχουμε μειωμένα στατιστικά. Οι καταγραφές και στη χώρα μας, σε σύγκριση με την ιστορία των άλλων χωρών της Δύσης, έχουμε 5 με 10 χρόνια πολύ δύσκολα πράγματα να αντικρίσουμε. Μπορούν να σταματήσουν λίγο, ναι, αλλά όχι από κάποιες συγκεκριμένες οργανώσεις μόνο. Είναι υποχρέωση όλων. Και κυρίως θέλω να τελειώσουμε το μήνυμα όπως το αναφέρουμε και όπως το αναφέρουν τα παιδιά μας. Ας αρχίσουμε να ακούμε με τα μάτια μας. Ευχαριστώ.